Σ' αρέσουνε? Πολύ. Με ζηλεύεις? Θα ήθελες να τα βάλεις κι εσύ? Όχι. Με κράζεις, με θα βάζεις. Λοιπόν, γεια σας ουριουράκια μου, γεια σας κουτσουράκια μου, γεια σας λοκοπεδάκια μου. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Άλλο ένα Loka Report είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Δευτεριάτικο σήμερα, η αρχή της εβδομάδας. Πώς μου περάσατε το Σαββατοκύριακο? Θα σου πούμε. Πώς μου περάσατε? Μου τα περάσατε καλά? Ήτανε όμορφα? Ήτανε καλά, ήτανε υπέροχα, ήτανε υπέρλαμπρα. Ξεκουραστήκατε καθόλου? Εγώ δεν ξεκουράστηκα και πάρα πολύ. Είχα τις δουλίτσες μου εκεί πέρα, είχα να φτιάξω το σπίτι μου. Συναρμολογούσα κρεβάτια, κομμωδίνα, το ένα τ' άλλο. Πάζλ. Πάζλ, ναι. Μοντελισμού, μικρά αεροπλανάκια. Ένα δράμα. Ουράκι μου, σε τι κάνεις? Ωραία. Πώς είσαι? Τέλεια. Είσαι καλά? Αχ, στολίδι μου, στολίδι μου, θα σε κατατροπώσω. Χριστουγεννιάτικο μου αστέρι. Εσύ είσαι το χριστουγεννιάτικο μου αστέρι. Λοιπόν, σήμερα όπως και. Εδώ και καιρό άλλωστε έχω στην παρέα μου τα καταπληκτικά μπατίστ που όποιος καλεσμένος έρχεται εδώ πέρα, τα βλέπει, τα δοκιμάζει και θέλει να μου τα πάρει όλα. Εμένα εδώ πέρα το στάν μου ήταν γεμάτο στην αρχή. Ήταν γεμάτο. Είχα πάρα πολλά μπατίστ να δοκιμάσω, αλλά τι να κάνω που έρχονται όλοι και τα ζητάνε και τα θέλουνε. Έτσι λοιπόν είμαι σίγουρη ότι τα ζητάτε και τα θέλετε κι εσείς. Βγαίνουν σε 11 καταπληκτικά αρώματα για να διαλέξεις ποιο είναι αυτό που σου ταιριάζει. Dry shampoo, δηλαδή δεν έχεις προλάβει να λουστείς. Πλέον δεν νοιάζεσαι. Δεν νοιάζεσαι, τελείωσε. Το μαλλί. Μια εφαρμογή έτσι με απόσταση 30 εκατοστών από το κεφάλι, ένα ελαφρύ μασάζα και είσαι έτοιμη! Έτοιμη, λουσμένη να βγεις έξω και να γίνει χαμός, να γίνει πανικός. Να τρίζουν τα πλακάκια. Να τρίζουν τα πλακάκια και τα πατώματα έτσι. Λοιπόν, Mad Video Music Awards 2016 by Coca-Cola and Viva Wallet έρχεται τέλος του μήνα τώρα και εμείς το περιμένουμε πώς και πώς, αλλά γίνεται να λείπεις εσύ? Φυσικά και δεν γίνεται να λείπεις εσύ. Έχει ξεκινήσει ήδη η προπώληση των εισιτηρίων. Viva.gr ηλεκτρονικά μπορείς να το κάνεις ή να επισκεφτείς ένα κατάστημα Media Markt. Τηλεφωνικά στο 11876, reload. Τι θέλεις, αγάπη μου, τι θέλεις? Τίποτα, για. Τι θέλεις. Λοιπόν, και να πάρεις το εισιτήριό σου και να είσαι και εσύ κοινωνός αυτής της μεγάλης βραδιάς. Λοιπόν, φεύγω γρήγορα, πηγαίνω να σας δείξω τις ειδήσεις όπως έτσι εμείς μονάχα ξέρουμε να σας λέμε και να σας δείχνουμε μέσα από το καταγλυπτικό site του Mad TV, www.mad.gr. Και θα ξεκινήσω με μια υπέροχη. Για να πάει καλά η εβδομάδα, έτσι. Θα την αφιερώσω γιατί δεν την έδειξα τις προάλλες. Ποια? Δεν την έδειξα τη Ριάννα μου, έλα δώσε λίγο. Ουλαλα! Βγήκε πάλι η Ριάννα στην παραλία, ως σαν τη Γοργόνα. Τα βγαλ' όλα, αυτή δροσίστηκε και εμείς καήκαμε. Το έκανε και αυτό, ουράκι. Αυτές οι φωτογραφίες τώρα που θα δεις είναι αφιερωμένες σε σένα και σε όλο τον αντρικό πληθυσμό που βλέπει Loka Report αυτή τη στιγμή. Δείξε μου σε παρακαλώ τη Ριανάρα. Εδώ. Βγαίνεις τώρα να πας στην παραλία έτσι δηλαδή. Κοίταξε γυαλάρα που έχει, μα δεν παρατηρείς το γυαλί της. Εδώ. Εδώ. Η Ριάννα εντάξει είναι λίγο πίνει το νερό της. Εκεί, εδώ τη βλέπεις σε μια πάρα πολύ βολική στάση. Έτσι δηλαδή. Σόκυλε παιδιά η φάλαινα. Άκου να σου πω. Ο φυσιτήρας θα βγάλει νερό από εκεί. Συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ξαναβάλτε, όχι εμένα, τη Ριάννα. Έχει κι άλλο. Λοιπόν, έχει κι άλλη. Λοιπόν, θέλω να βάλεις την τελευταία στάση, η οποία είναι πάρα πολύ αναπαυτική. Δηλαδή, έχεις λουμπάκο. Κάθεσαι έτσι μέσα στη θάλασσα. Γιατί έτσι όπως πλατσουρίζεις στα νερά και θέλεις να ξαποστάσεις, βρε αδερφέ. Να μην πάρεις μια αναπαυτική στάση. Δηλαδή, δώσε μου την τελευταία. Αυτή, εδώ. Λόκαρε εκεί, σταμάτα λίγο εκεί. Λοιπόν, έχω άλλη. Για δείξε την άλλη μία. Ο Χριστός και η Παναγία. Την άλλη. Δείξε την άλλη. Πιάσε ένα μπατίστ. Πες να μην αμπατίσαι σε παρακαλώ. Περίμενε, μισό λεπτό. Πάρε, έλα. Δεν μπορώ άλλο. Πόπο τι πάθαμε δηλαδή. Μεσημεριάτικο. Τι κάψωσες! Ναι. Κάψωσες! Γι' αυτό το έκανα για να σ' αρέσει ουράκι μου. Λοιπόν, παιδιά, έτσι θα βγαίνουμε κι εμείς στην παραλία. Έτσι κι εγώ έτσι θα βγαίνουμε κι εμείς στην παραλία. Έτσι θα ποζάρουμε. Έτσι σαν τη Ριάννα. Βέβαια το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι το ίδιο, αλλά δεν έχει σημασία. Τα θελές. Ιούνιο τώρα. Στα χρωστούσα, Ιούνιο μήνα. Αμόρι Ριάννα, για σένα είναι η ζωή. Για σένα. Έτσι, πραγματικά. Δεν μπορώ να πω, δεν μου έρχεται η κατάλληλη λέξη. Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλα τα στρατόπεδα που μας βλέπουνε. Θα φύγω σε ένα break, αλλά πώς θα φύγω, βάλε μου ξανά τη Ριάννα. Μπορεί να το κάνεις λίγο πεντάλεπτο. Να το κάνω εγώ. Ναι. Έτσι όπως το έκανε η Ριάννα. Όχι, όχι, άλλο. Μα δεν μπορώ να το κατάλαβα. Κάνε 5 λεπτά break, έχουμε δουλειά. Θέλεις ένα 5 λεπτό το break. Δεν θα φύγω όμως έτσι. Δώσε μου τη Ριάννα μια φωτογραφία που θες εσύ. Έτσι θα φύγω. Και εσύ. Πάμε σε break. Σπάσανε η τηλεοράση. Πάμε, πάμε. Ναι, κάνε και έτσι τώρα να μας φύγουν τα λουκούνια. Τι βίβα! Βίβα la μουσικα! Ακόμα δεν μπορούμε να συνέλθουμε από τις φωτογραφίες που δείξαμε με τη Ριανάρα. Βγάλτο μου! Βγάλτο αυτό το τραγούδι! Βάλε μου, Ριάννα! Όχι, όχι, όχι. Βγάλε ρε παιδί μου τώρα Νίκη Μινάζ. Πια την ξεχάσαμε τώρα. Πάει η Νίκη Μινάζ. Έχει βγάλει έτσι τέτοιες φωτογραφίες η Νίκη Μινάζ. Δεν κρύβεται αυτό που έχει. Έλατε. Και να θέλει να το κρύψει τώρα. Δεν κουνούπια σπίτι της. Καμερούν, boy, boy, κίνδυνο. Εντάξει, εντάξει, δεν τρέχουδα. Βλάχος είσαι και φαίνεσαι. Και όχι βλάχος, μπουρτζόβλαχος. Εδώ απ' έξω από το μάτι. Δεν έχεις δει που έβγαλα μία φωτογραφία τις προάλλες που είχε κάτι κατσίκες, παιδιά. Σας μιλάω ειλικρινά. Έχω με τις προάλλες εδώ, στο μάτι να κάνω εκπομπή. Και βλέπω, παιδιά, ένα κοπάδι με κατσίκια. Αφού σε ακολουθούνε, μην είναι στηρίλα. Ναι, μάλλον από την τυρίλα μου ήταν, δεν ξέρω, γιατί είμαι και μία τσαρχομπαστρόβλαχα. Λοιπόν, και έχουμε απ' έξω. Όσοι θέλετε να επισκεφτείτε εδώ το ΜΑΤ, μπορείτε να έρθετε ουράκια μου, μπορείτε να έρθετε. Τα δείτε τα γύρια και τα πόδια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Δευτεριάτικο σήμερα. Ωραία την ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Ουράκι. Λοιπόν, όσοι συντονιστήκατε τώρα, δείξα άλλη μια φωτογραφία της Ριάννα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι για να το συνδέσω με το επόμενο θέμα. Έχεις κλείσει τις φωτογραφίες της Ριάννα. Τι! Και εγώ που νόμιζα ότι θα τις έπαιρνε, να τις έβλεπε, τις καμάρωνε. Δεν έκανες screen saver στον υπολογιστή σου. Δεν πειράζει, μπορούν να το δούνε τα παιδιά αν μπουν μέσα στη σελίδα του Mad TV www.madtv.gr και εκεί έχει τις φωτογραφίες της Ριάννα που τις βάλαμε και ανάψαμε μεσημεριάτικο και δευτεριάτικο. Πάμε όμως, θέλω έτσι να αφιερώσω και το επόμενο θέμα σε όλους τους άντρες αλλά και στο ουράκι, αυτή είναι πιο ωραία, αυτή είναι πιο καυτή, αυτή είναι καυτερή, αυτή είναι καυτερή σαν τη μισοποντή. Σαν το τσίλι. Χειρότερη. Λοιπόν, δείξε σε παρακαλώ πάρα πολύ την επόμενη γυναίκα η οποία είναι πιο υπέρλαμπτη. Εδώ! Ποιος είναι αυτός! Δεν είναι. Αυτή είναι η γυναίκα. Όχι, δεν είναι ο Ζάμπρας που είχα καλεσμένο. Το θυμάστε το Ζάμπρα που είχα καλεσμένο την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορείς να το πεις αυτή. Μπορείς να το πεις και γυναίκα. Γιατί δεν σ' αρέσει, τι έχει, δεν είναι πιο ωραία. Δεν είναι πιο ωραία με το μουστι της τριχωτή. Γιατί αυτή, πρόσεξε, θέλω να μου δείξει και λίγο γάμπα. Δείξε μου και λίγο γάμπα κάτω. Μα δεν μπορείς να τα αλλάξεις τώρα γιατί. Μπορείς να κάνεις και ένα ζουμερό πλάνο γιατί και η γάμπα είναι έτσι, παιδιά. Η γάμπα είναι τριχωτή. Μα το βγάλω το. Όχι, όχι, εκεί θα το έχω να τα απολαμβάνεις. Λοιπόν, η συγκεκριμένη κοπέλα. Ζεζιτό, άρχισε να τραγουδάει στο συγκρότημα. Όχι καλέ. Όχι, η συγκεκριμένη κυρία είναι μια δεσποινίδα. Όχι κυρία, γιατί είναι δεσποινής. Να μου πεις τώρα πού το άνεμος να την παίρνει έτσι όπως είναι. Την έχει φάει. Πρόσεξε να δεις, η συγκεκριμένη κοπέλα είναι η γυναίκα με τη γενιάδα που νιώθει πιο σεξι και πιο υποθετή με τη γενιάδα της. Και εγώ θα πω ναι. Ναι, μπορείς. Ναι, μπορείς, γιατί να μην νιώθεις σεξι και υποθετή με τη γενιάδα σου. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, λέγεται η Rose Gale και είναι από το Oregon των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ναι, από το Oregon. Λοιπόν, θα έλεγε κανείς ότι είναι μια γυναίκα. Πολύ τριχωτή, νταλικερής. Η γυναίκα λέει ήρθε αντιμέτωπη με αυτή την άβολη κατάσταση. Με τον καθρέφτη του στο πρωί και τρελάθηκε. Με τι ήρθε αντιμέτωπη. Όχι, με αυτή την κατάσταση, με την τριχοφυΐα που έχει από τα 13 της αυτή. Βγάζει τρίχα σαν λυκάνθρωπο. Δείξτε μου άλλη μία φορά, σε παρακαλώ, να τη δούμε. Έλα, εδώ. Κοίταξε, Μανώλη, σ' αρέσει αυτή η γυναίκα. Δείξε την άλλη την καλή. Την καλή αυτή, εδώ. Με το φορεματάκι έτοιμη να πάει σε βαφτίσια. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Στο σχολείο λέει ήμουν πάντα στο περιθώριο. Δεν τέριαζα. Δεν φορούσα make-up, λες και αυτό θα σε έσωνε. Πού να το βάλει το make-up, υπάρχει make-up για μουσί. Άκου. Ναι, αλλά υπάρχει όμως ξυριστική μηχανή. Δεν φορούσα make-up και τα κατάλληλα ρούχα. Οι φίλοι μου δεν το ήξεραν. Κατάφερα και το έκρυβα πολύ καλά. Ήταν εξουθενωτικό, σημειώνει και εξηγεί. Γυναίκα, σεξι και αισθησιακή. Νιώθω πιο θηλυκή από ποτέ. Και αυτό έχει πολύ λίγο να κάνει με την εμφάνισή μου. Προέρχεται από τη στάση μου απέναντι στη ζωή. Και δίνω στον εαυτό μου την ελευθερία να είμαι αυτή που είμαι. Επιτέλους αποδέχομαι τον αυθεντικό μου και τον αληθινό μου εαυτό. Και ναι, εγώ θα το επικροτήσω, κορίτσια! Αφήστε μουσια! Αφήστε μουσια, αφήστε τρίχα στη μασχάλη, αφήστε αξίριστα πόδια, γιατί δεν κατάλαβα, έτσι μας έκανε η φύση. Και να μεγαλώνουμε εμείς τα παιδιά σπίτι. Συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ, ουράκι μου. Η φύση δεν μας πρίκησε με τις τρίχες του σώματός μας για να προστατευόμαστε από το κρύο. Γιατί πάμε εμείς και αποτριχωνόμαστε για να σας αρέσουμε, δεν κατάλαβα. Καλά κάνει, φίλη μου, η Ρόζη. Κάτι ξέρει. Τη βλέπεις τώρα? Παγκοσμίως σε όλα τα sites. Δείξα τη φωτογραφία. Μην τη δείξεις άλλο, ρε φίλε. Δείξτε, σε παρακαλώ, τη φωτογραφίτσα. Θέλεις Ριάννα? Ναι. Να σου ξαναδώσω άλλη μια Ριάννα. Να σου ξαναδώσω. Μόλις έρθω, επιστρέψω από το break, διότι έχω να σας δείξω, παιδιά. Τι ψυχρολουσία είναι αυτή που μου κάνεις σήμερα. Πάνω που. Πάνω που. Αν τώρα όμως μετά το break θα σε ξαναφτιάξω. Διότι έχω Justin Bieber. Γιατί Justin Bieber. Το ήθελες, το περίμενες. Λοιπόν, δίνω ένα break και επιστρέφω με Justin Bieber έτσι όπως δεν τον έχετε ξαναδεί. Τι, έβγαλε μουσια κι αυτός. Κοίτα αυτό το δελφίνι. Είπα να μην δείξεις αυτή. Εκεί μείνε, μείνε. Πού να μείνει, μείνε κάτω. Μας βλέπουνε και μικρά παιδιά μεσημεριάτικο, ρε παιδί μου, δηλαδή. Πω. Ναι, δεν κάνα τα δείχνεις γιατί πίνει ποτό. Έχει πάρει φωτιά. Φωτιά το κορδελιό. Το κορδελιό, άστο. Έχει πάρει φωτιά εδώ πέρα το Mad TV, ρε παιδιά. Τι ήθελα και τις έδειχνα αυτές τις φωτογραφίες της Ριχάνας. Τι τις ήθελα, δηλαδή. Δεν μπορούν να ανησυχάσουν εδώ πέρα τα ουριά. Τίποτα. Να, γερανό δεν ακουμπάω. Κοίτα μόνο που πάει. Δεν το ξέρω, το στηρίζεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δευτεριάτικο Local Report. Έχουμε ξεκινήσει με πολύ κέφι σήμερα. Με πολύ ένταση. Δηλαδή αυτή η Ριάννα. Να ζήσει η Δευτέρα. Να ζήσει η Δευτέρα και η Ριάννα. Λοιπόν, Δευτέρα είναι σήμερα. Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Έχω στην παρέα μου τα καταπληκτικά μπατίστα σε 11 διαφορετικά αρώματα για να διαλέξεις αυτό που γουστάρεις. Dry shampoo νούμερο 1 στην Αγγλία. Τι έπαθες, ψεκάζεσαι πάλι? Δεν μπορώ. Ψεκάζεσαι με το μπατίστα, σ' αρέσει αυτό με το άρωμα. Είναι δροσερό. Εσύ μου τα έχεις πάρει όλα τα μπατίστ μου και δεν έχω να κεράσω τους καλεσμένους και τα παιδιά μου. Με πάγω. Ναι, λοιπόν, εδώ είμαστε, όπως σας είπα στο Local Report, μπατίστε στην παρέα μας και για ξανθιές και για μελαχρινές και για όλα τα γούστα και tropical αμαλάχη. Δώσε μου λίγο ένταση. Παίξε με τη φωτογραφία. Πάρ' την άλλη μία. Μπουμπούνατη. Μπουμπούνατη. Δώσ' τη. Ω, μαμά. Αναγιά μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το δελφίνι. Το δελφινάκι. Δελφίνι. Αυτή είναι. Έτσι όπως τουρλώθηκε, δηλαδή αυτή μετά πρέπει να έχει λουμπάκο. Πρέπει να μαθαίνει αυτό. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, αυτό που πας έτσι? Έχει τέτοιο. Σχολίωση, όχι σχολίωση. Πώς το λένε το άλλο? Λόρδωση. Έτσι πηγαίνει με το όμπισθεν σύστημα. Άρα, Ριάννα, τι μας έκανε σήμερα για να σβήσω όμως? Να σβήσω λίγο τη φωτιά. Κάτσε. Λοιπόν, μετά. Μην νομίζετε ότι για τα κορίτσια μου εγώ δεν έχω. Καυτό superstar, ο οποίος ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Ο Justin Bieber, δεν θα δείξω μόνο Ριάννα, δεν θα δείξω μόνο για τα αγοράκια, θα δείξω και για τα κορίτσια μου. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να σας δείξω, παιδιά, ένα καταπληκτικό application. Αυτό το application δεν υπάρχει. Ουράκι μου, το ξέρεις ότι οι γάτες πλένονται από μόνες τους, με τη λιωσίτσα τους, ναι, δεν χρειάζεται. Το ξέρεις, δεν τη ζηλεύεις, ας πούμε, δεν θα ήθελες κι εσύ να τις πλένεις, να πλένεις το τρίχωμά τους? Όχι. Εγώ θα ήθελα. Αφού υπάρχει τον μπατίστ. Όχι, τον μπατίστ δεν κάνει για όλα, αν και θα μύριζαν υπέροχα με τον μπατίστ. Αλλά εκτός αυτού, έχει βγει ουρί μου και ουριά μου ένα καταπληκτικό application, το οποίο είναι μια γλωσσάρα τεράστια. Γλώσσα. Που είναι κατασκευασμένη έτσι όπως ακριβώς είναι και η γλώσσα της γάτας. Την φοράς στο στόμα σου, έχω και φωτογραφία, και τη γλύφεις. Τη γλώσσα. Φοράω εγώ γλώσσα γατιού. Φοράς τη γλώσσα αυτή την τεχνητή και γλύφεις τη γάτα σου. Να γλύψω τη γάτα μου. Βεβαίως. Τι λέει, ρε? Και έτσι μπορείς να έρθεις πιο κοντά με το κατοικίδιό σου. Να σε νιώσει και αυτό, να το νιώσεις και εσύ, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, να έρθετε πολύ πιο κοντά, να νιώσει ότι είσαι και το αυθεντικό του, αλλά είσαι και μια μεγάλη γάτα. Ότι είσαι μεγάλη γάτα, γιατί αν είσαι μεγάλη γάτα θα το πάρεις αυτό. Δείξε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τη φωτογραφία. Η οποία αυτή. Τι είναι αυτό? Πήγαινε λίγο κοντά να τη δείτε, παιδιά. Πηγαίνετε λίγο κοντά στις οθόνες σας, πηγαίνω κι εγώ. Αυτό εδώ πέρα που βλέπεις. Το άσπρο. όχι το άσπρο, είναι πράσινο, τι χρώμα είναι, σαν κυτρινοπό μου κάνει. Λοιπόν, το φοράς στο στόμα σου. Και τι το κάνεις αυτό τώρα? Το δαγκώνεις και αφού το δαγκώσεις, ναι, είσαι έτοιμος να γλύψεις τη γάτα σου. Και είσαι γάτα, ναι. Βεβαίως, να σας πω ότι αυτό το καταπληκτικό προϊόν δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά μπορείς να το παραγγείλεις. Μισό λεπτό να μπω μέσα, γιατί έχω και μία ελαφριά στραβωμάρα και δεν βλέπω και έπρεπε να κουνήσω. Να κουνήσω, λέω. Να κολλήσω. Να κολλήσω την πούρη μου στο monitor. Λοιπόν, παίρνεις αυτό το application, το τρομακτικό, το μαγικό. Τι application, ρε, αφού είναι τέτοιο. Αυτό το. Το γλωσσίδι. Το γλωσσίδι αυτό. Έτσι, λοιπόν, μου ήρθε και ένα τραγούδι τώρα. Εμένα μου ήρθε κάτι άλλο. Αγάθωνα. Έφαγα κάτι ροπιτάκι και δεν ήταν καλά. Α, τώρα σου ήρθε τι, θες να βγούμε σε break? Δεν θα βγούμε σε break. Αντέχω. Θα σε κρατήσω λίγο ακόμα, γιατί υποσχέθηκα να δείξω Justin Bieber. Αλλά τι? Το καινούριο, το ανανεωμένο, το τρομερό βίντεο κλιπ του Justin Bieber που έχει γυριστεί ουρί. Πού? Πού λες εσύ? Θα σου δώσω τρεις επιλογές. Πού? Πρώτον, στο Βρωμοπούσι Αττικής. Όχι. Δεύτερον, στο Κίτσι. Κίτσι. Και τρίτον, DJ στη Κίτσι. Σαντορίνη. Διάλεξε. Πού λες να γυρίστηκε? Στο Βρωμοπούσι λένε από πάνω. Στο Κίτσι. Στο Κίτσι. Α, χάσατε και οι δύο. Όχι, έχει γυριστεί στη Σαντορίνη και θα πάμε να τον απολαύσουμε ευθύς αμέσως. Σας έχω σε αποκλειστικότητα το βίντεο κλιπ του Justin Bieber, το οποίο το έχει γυρίσει ο υπερ... Αχ, Παναγία μου! Καλά, μας κολλάζεις. Έπαθες τώρα τίποτα? Τι να πάθω? Έπαθες μετά από Ριάννα. Κοίτα εδώ στη Σαντορίνη που πάει και βλέπει εδώ. Δώσε μου λίγο μουσική, λίγο πιο δυνατά. Να σταθούμε. Εδώ είναι στη Σαντορίνη, έχει πάει για βρώμικο. Εδώ βάζει το καπελάκι του και απολαμβάνει. Έχει βγει στα γελάδια, στα κατσίκια. Okay, αυτό. Γιατί υπάρχει. ξέρει ο Justin Bieber, παιδί μου, να πηγαίνει καλές διακοπές. Εδώ προφανώς δεν είναι στη Σαντορίνη, εδώ είναι κάπου αλλού στον κόσμο. Εδώ είναι μέσα στο στούντιό του. Εδώ κάθεται να ξαποστάσει λίγο, να το βγάλουν και μια φωτογραφία οι fans. Εδώ στην κούνια θυμήθηκε τα νιάτα του. Εδώ κοιμάται. Σαντορίνη, είναι η λίμνη της Σαντορίνης. Στη Σαντορίνη δεν είναι ακόμα, αλλά δεν τον είδες που ξεκίνησε το βίντεο κλιπ υπέρλαμπρος, υπέρστυλος, που πήγε εκεί πέρα να ρεμβάσει την καταπληκτική φύση. Εδώ προφανώς είναι κάπου στη Σαντορίνη. Προφανώς, ναι. Εδώ είναι στο σκαφάβα του. Αφού φαίνεται το κύμα είναι σαντορινιό αυτό. Ναι, μα δεν το βλέπεις εδώ τα ελληνικά νερά. Δεν το βλέπεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, και θέλουμε να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ του Justin Bieber που προάγει και τη χώρα μας, έτσι, και τον τουρισμό στη χώρα μας, γιατί αυτό το βίντεο κλιπ θα το δει και ένας ξένος τουρίστας. Ναι. Θα το δει και μια Κινέζα τουρίστρια. Και θα πει, πού είναι αυτό το καταπληκτικό μέρος που πήγε ο Justin Bieber, θέλω να πάω κι εγώ. Σαντορίνη, αγάπες μου. Όλες στη Σαντορίνη. Φεύγω έτσι ωραία, υπέρλαμπρα και όμορφα με Justin Bieber και γυρίζω σε λίγο, σε πολύ λίγο. Απολαύστε! Ψηλέ, πέτα και λίγο Ριάννα, έτσι λίγο. Το ακούω Ριάννα παντού. Δεν μπορείτε να συνέλθετε σήμερα με αυτό το κακό. Την ήθελα και την έδειχνα τη Ριάννα πια σε τέτοιες πόζες. Εδώ είμαστε ουράκια μου, δευτεριάτικο. Κατραπαχιά ήταν αυτό, κατραπαχιά. Έλα που δεν σ' άρεσε τώρα, που δεν σ' άρεσε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Local Report της Δευτέρας για σήμερα. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ δυναμικά με κάτι super sexy φωτογραφίες της Ριάννα. Και εδώ πέρα το πλατό έχει πάρει φωτιά από ό,τι καταλάβατε, οπότε σήμερα τα χαλιά είναι όλα αφιερωμένα στη Ριάννα. Όλα τα χαλιά! Τα μουσικά χαλιά, βρε. Παίζουν από κάτω, κατάλαβες. Λοιπόν, θα διαλέγω μία υπέρλαμπρη, μία καυτερή και θα σας βάζω μία καυτερή την ημέρα. Ναι. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Άμα πας φασόλια, ξέρεις πώς τέτοιες φεύγουν. Αν ξέρεις πώς θα φύγεις. Θα φύγεις λες και έχεις πάει 10 Ριάννα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Local Report το δευτεριάτικο. Σιγά σιγά αυτή η εκπομπή κόλαφος πρέπει να κλείσει. Αλλά πριν φύγω και αφιερώσω το ακούνα ματάτα της ημέρας, θέλω να σας πω ότι μπορείτε φυσικά να προμηθευτείτε τα εισιτηριάκια σας για να έρθετε στα Mad Video Music Awards 2016 by Coca-Cola and Viva Wallet και... Ναι. Σας έχω και το εξής, www.videomusicawards.gr. Μπαίνεις εκεί πέρα και ψηφίζεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Δηλαδή, θέλεις για παράδειγμα να κερδίσουν οι Boys and Noise στην κατηγορία Best Pop Video, μπαίνεις, τους ψηφίζεις. Θέλεις να κερδίσει η Ελένη Φουρέιρα π.χ. σε κάποια άλλη κατηγορία, θέλεις να κερδίσει ο Σάκης Ρουβάς, δεν ξέρω ποιοι θα είναι υποψήφοι. Όποιοι καλλιτέχνες, εν πάση περιπτώσει, σας ενδιαφέρουν και θέλετε να τους στηρίξετε για να σηκώσουν αυτή το πολυπόθετο βραβείο των Mad Video Music Awards, ψηφίζετε στο www.videomusicawards.gr και σας έχω και ένα καταπληκτικό πολύ ωραίο διαγωνισμό. Η Coca-Cola και το MAD σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις δικό σου το MAD VMA 3-Day All Pass. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Αν θέλεις να γευτείς... Τι είπε ρε παιδιά? Τι είπα Τι γίνεται σήμερα? Κοίταξε, ουρί και ουριά μου πάνω από το κοντρόλ. Δεν μπορείτε να με παρακολουθήσετε, δεν μπορείτε να συμβαδίσετε με τις γνώσεις μου, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα μιλήσω πιο κατανοητά και μια πιο καθημερινή γλώσσα για εσάς. Φταίει το σανδάλι. Λοιπόν, φταίει το σανδάλι, ναι, το αρχαίο ελληνικό γι' αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε ένα 3-day full access pass, και αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορείς να τριγυρνάς εκεί πέρα 3 μέρες και στην πρόβα Τζενεράλε και πριν από την πρόβα Τζενεράλε και εκείνη την ημέρα και να αλωνίζεις μέσα στα Mad Video Music Awards, έτσι σαν να είσαι κι εσύ ένα κομμάτι εκ των έσω. Έτσι, θα πηγαίνεις όπου θέλεις και δεν σου λέει κανείς τίποτα. Θα έχεις το πάσο σου και θα τριγυρίζεις. Αλλά τώρα πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Μας γράφεις ένα comment, τι νιώθεις κάθε φορά που βλέπεις τα Mad Video Music Awards και έτσι αισθάνεσαι κι εσύ αυτό το τουμωμερό feeling όπου θα σε κατακλείσει. Λοιπόν, μπορείς να το κάνεις αυτό στο Facebook του Mad TV, μπαίνεις στη σελίδα μας, μας αφήνεις ένα comment πώς νιώθεις και έτσι τσακ μπορεί να είσαι ο τυχερός όπου θα κερδίσεις αυτό το 3-day full access pass. Τι ώρα είναι? Κλείσε τη Ριάννα. Τι ώρα είναι? Πείτε μου, θέλω να ακούσω. Αυτός είσαι. Υπέροχη φράση και σήμερα. Φεύγω, δίνω το βίντεο της ημέρας με τα ζωάκια μου. Σας το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη. Θέλω να μου προσέχετε. Δευτεριάτικο σήμερα, δεν πειράζει, αρχή της εβδομάδας. Όλα καλά θα πάνε, όλα ανθυρά θα πάνε. Θετική ενέργεια και να πίνετε πολλά νερά. Και να κάθεστε στον ίσιο και να βάζετε αντιλιακό. Αυτά έχω να σας πω. Η μεγάλη σας αδερφή. Φιλάκια πολλά. Σας αγαπώ πολύ. Τα λέμε αύριο στις 2 η ώρα. See you.